Με παιδικές φωνές γέμισε το κτίριο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης στην οδό Στρατηγού Καλάρη 5. Η ΕΣΥΕΜΘ διοργάνωσε την καθιερωμένη γιορτή για τα παιδιά των μελών της και τα πιτσιρίκια έπαιξαν για 4 ολόκληρες ώρες σε όλους τους χώρους του τετραόροφου κτιρίου. Πώς λένε εσένα? Πάρη. Τι ήρθες να κάνεις εδώ, Πάρη? Μία κάρτα. Πού θα τη στείλεις την κάρτα? Στη μαμά, στον παπά, που θα τη στείλει? Σε όλη την οικογένεια. Τι έφτιαξες εσύ? Ένα ημερολόγιο. Τι υλικά έβαλες πάνω, με τις ζωγράφισες? Με κυροπογιές. Σε ποιον θα το δώσεις? Δεν θα το δώσω. Το κάνεις για σένα? Ναι. Συμμετέχεις κάθε χρόνο στη γιορτή της ΕΣΥΕΜ? Ναι. Ποιος σου ζωγράφισαν εσένα στο πρόσωπο, αγάπη? Batman. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ σε τέτοιο γιορτά? Όχι. Κάθε χρόνο? Τα παιδιά μεταμορφώθηκαν σε ήρωες παραμυθιών, έφτιαξαν καρτούλες, έπαιξαν με τουβλάκια και απασχολήθηκαν με διαδραστικά παιχνίδια. Με ανυπομονησία περίμεναν και τη συνάντησή τους με τον Άγιο Βασίλη. Βαγγέλη. Γιατί παίζεις, Βαγγέλη? Τουβλάκια. Έρχεσαι κάθε χρόνο εδώ στη γιορτή της ΕΣΥΕΜ? Όχι. Μόνο 2 φορές έχω. Τι ζήτησες φέτος από τον Άγιο Βασίλη, Βαγγέλη? Το επιτραπέζιο Angry Bird. Ήσουν ένα καλό παιδί φέτος, θα στο φέρει? Ήμουνα. Πώς σε λένε? Φιλιά. Πόσο χρόνο είναι, Φιλιά? 7. Έρχεσαι κάθε φορά στην κάθε χρονιά στη γιορτή της ΕΣΥΕΜ? Ναι. Περιμένεις τώρα να κάνεις σχεδιάκι στο προσωπάκι σου? Ναι. Τι θα ζητήσεις? Τα λούδα. Μου χτίζω ένα σπιτάκι. Είσαι εδώ με τους φίλους σου ή ήρθες με τους γονείς σου? Ναι, με τον μπαμπά μου και με τη μαμά μου. Πρώτη φορά έρχεσαι εδώ? Ναι. Λατσανίσα μία φορά και τώρα ήσα. Τι δωράκι ζήτησες εσύ από τον Άγιο Βασίλη φέτος? Πολλά παιδιά και γονείς επέλεξαν να μην παραλάβουν τα δώρα τους, αλλά να τα παραχωρήσουν στο παιδικό χωριό ΣΟΣ, όπου θα μεταφερθούν με ευθύνη της ΕΣΥΕΜ. Η χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των μελών της Ένωσης είναι παράδοση, και την παράδοση αυτή θέλουμε να συνεχίζουμε, έστω και αν κάθε φορά πρέπει όλο αυτό να οργανώνεται μέσα σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερων λειτουργικών περικοπών. Αυτό είναι επιβεβλημένο και νομίζω ότι και τα μέλη το καταλαβαίνουν, χωρίς την πραγματικότητα να ακυρώνεται ο πυρήνας και ο σκοπός της εκδήλωσης.